να δώσουμε το λόγο στον Αγγέλου Γιάννη, συνταγματάρχη Αποστρατεία. Συντρόφοι σε σύντροφοι, φίλες και φίλοι, επιτέλους βρεθήκαμε. Έπρεπε να κυλήσουν χρόνια για να σμίξουν οι δρόμοι και η περπατησιά μας. Από το 1976 μέχρι τις αρχές του 2012 ήμουν μέλος του ΠΑΣΟΚ που υπηρέτησα με πίστη και ανιδιοτέλεια. Οι εθνικές εκλογές του 9 ήταν το αποκορύφωμα μιας προσπάθειας που προδόθηκε αλλά και έριξε τις μάσκες. Τα γεγονότα είναι σε όλους λίγος πολύ γνωστά. Η χώρα οδηγήθηκε στη λεμιτόμο των μνημονίων και όλο αυτό ήταν πέρα από τα πιστεύω μου. Προσπάθησα με κάθε τρόπο να διατυπώνω τις αντιρρήσεις και τις ενστάσεις μου, αλλά απευθυνόμουν ισότιμη ακουόντων. Από τις αρχές του 12 μέχρι το τέλος του 18 ήμουν ουσιαστικά και τυπικά πολιτικά ανέστιος. Αρκετά όλα αυτά τα χρόνια για να οδηγηθώ σε μια οριστική αποχώρηση, υπεραρκετά για να συνειδητοποιήσω όλο το παιχνίδι και τώρα μαζί για να πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Η μάχη για τις εκλογές, για τις ευρωεκλογές, όπως και οι μάχες για την τοπική αυτοδιοίκηση και τις περιφερειακές εκλογές, είναι κρίσιμες για το λαό μας. Σε αυτή τη μάχη ριχνόμαστε με την ωραιότερη διάθεση, με τη μεγαλύτερη ορμή για τον όλο και πιο ωραίο στόχο. Να μεγαλώσουμε κι άλλο, να γιγαντώσουμε, να γίνουμε περισσότεροι, πολλοί, όλοι. Ο λαός μας, όσο όριμος και να είναι από όσα έχει ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, πρέπει συνεχώς να του τονίζουμε και σε κάθε ευκαιρία πως υπάρχουν πολλά μεν κόμματα, αλλά δύο πολιτικές. Η μία είναι η πολιτική της υποτέλειας, της συμφωνίας όλων των αστικών κομμάτων στη βασική στρατηγική στον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης, στη συμμετοχή της χώρας στη φυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, στα ματωμένα πλεονάσματα της ιδιωτικοποίησης, στα δωράκια στο μεγάλο κεφάλαιο, στους πληστηριασμούς, στην εμπορευματοποίηση της υγείας και της παιδείας. Η περίφημη η πολιτική της χρυσόσκονης που δεν απαντά σε κανένα πρόβλημα. Η άλλη είναι η πολιτική της ρήξης και της αντεπίθεσης με ένα ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας. Πολιτική αγώνων και διεκδικήσεων για το λαό και τον τόπο. Και εδώ δεν μπαίνουν ψευτοδιλήμματα, αλλά διλήμματα ουσίας, της ίδιας της ζωής, που είναι κεφάλαιο, εργαζόμενοι, μονοπόλια, λαός, Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων ή Ευρώπη υπέρ των λαών του σοσιαλισμού. Η προεκλογική μάχη έχει ήδη ξεκινήσει. Όλοι αντιλαμβανόμαστε καθημερινά πως είναι μια μάχη χωρίς κανόνες. Ή ακριβέστερα, είναι μια μάχη που τους κανόνες διαμορφώνουν τα κέντρα λήψης αποφάσεων και τα εδώ παπαγαλάκια να παράγουν με αξιοθαύμαστη ταχύτητα. Αναπτύσσουν και προωθούν με μοναδική μαεστρία την επέσχυτη θεωρία των δύο άκρων. Βάζουν απέναντι στη ναζιστική εγκληματική οργάνωση των υπόδικων χρυσαυγητών που οι ίδιοι εκτρέφουν και τροφοδοτούν το κουκουέ των αγώνων και των χιλιάδων αγωνιστών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας της τιμής και της λευτεριάς του τόπου μας. Απέναντι στους τραμπούκους με τις διάφορες περίεργες σχέσεις με το μεγάλο κεφάλαιο, το κόμμα του λαού και της εργατιάς που υψώνεται σαν ατσάλινο τείχος στην αδικία και τη στιγμή με τα μνημονιακή Ελλάδα. Επιτίθεται στο κουκουέ γιατί για πρώτη φορά αισθάνονται πως τα αστεία τελειώνουν. Ο λαός αρχίζει να αντιλαμβάνεται πως μόνο με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα δικαιωθούν οι πόθοι του. Μόνο με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα πάρει ο τόπος άλλη ρότα και θα γίνει νοικοκύρη στον τόπο του. Από αυτό το βήμα, αλλά και με κάθε ευκαιρία, καλώ τους συναδέλφους μου των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, που είναι σάρκα από τη σάρκα αυτού του λαού,
να δώσουν την ψήφο τους στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Να δώσουν σε όλους να καταλάβουν πως οι ένοπλες δυνάμεις δεν είναι εργαλείο των εμπεριαλιστικών σχεδιασμών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ο προστάτης των συνόρων της πατρίδας, να νιώσει ο λαός μας ασφάλεια και εμπιστοσύνη δίπλα στα σώματα ασφαλείας. Μην παρασύρονται από τα κούφια λόγια των εκάστοτε πολιτικών ηγεσιών. Ανήκουν στο λαό, υπηρετούν το λαό, μοχθούν για το λαό και τον τόπο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σε λίγο, όταν θα κλείσουν τα φώτα και θα φύγουμε από εδώ, ας έχουμε κρατήσει βαθιά μέσα μας τους στίχους στο Οδυσσέα Ηλίτη. Ένα και δυο και παίρνει τη δική του απόφαση ο ποιητής. Ένα και δυο και εμείς την προχωράμε μέχρι την άκρη του ονείρου των ανθρώπων. Ένα και δυο, τη μοίρα μας θα τη χαράξουμε με το δικό μας μόχθο πάνω στο χέρσο δρόμο που χαράζει η ιστορία. Δύσκολος δρόμος, μα τον περπατάμε. Ουδέποτε οι δρόμοι του αγώνα ήταν εύκολοι. Όμως είναι οι μόνοι που έχουν προορισμό. Με ψηλά το κεφάλι, χωρίς υποχωρήσεις και συμβιβασμούς, για να δούμε και πάλι το χαμόγελο στα πρόσωπα του λαού μας. Η συστράτευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν είναι μία ευκαιριακή κίνηση. Είναι στάση ζωής, επιλογή για το σήμερα και το αύριο. Αυτό ενοχλεί τα αστικά κόμματα. Αυτό τους τρομάζει. Καλό αγώνα.